Ονομάζομαι Λοβέρδος Τελεκάτος Χρήστος και στέλνω αγωγή 250.000 ευρώ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας να δικαστεί ως ηθική βλάβη κατά του ελληνικού δημοσίου όπου εκπροσωπείται νόμιμα από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Στέλνω λοιπόν αυτή την αγωγή αφού δεν μπορώ να δικάσω αλλιώς τους δικαστές για τους εξής λόγους. Τα κρατικά δικαστικά όργανα, ο Ιωάννης Τζαφέστας, ο οποίος δικάζει στην Άξο, και η εισαγγελέας πλέον Ανδρομέδα Στεφανίδου, η οποία δικάζει πλέον στην Πάτρα, όταν ήταν στο δικαστικό μέγαρο Ιγουμενίτσας, κάναν τα εξής εγκλήματα προς το πρόσωπό μου, αλλά και προς τον ίδιο το λαό, μιας και οι δικαστικές αποφάσεις βγαίνουν στο όνομα του ελληνικού λαού. Και ενώ δέχτηκα συστημένη μήνυση από τη γραμματέα Ανδρομέδα Ιχθυοκαλλιέργειες για το πλημέλημα της εξύβρισης και το πλημέλημα της απειλής, πέρασα προανακριτική όπου δήλωσα στο δικαστικό μέγαρο Ιγουμενίτσας ότι δεν μένω στην Ιγουμενίτσα αλλά μένω στις καμάρες πατρών. Η κλήση που μου στείλανε έγινε στην παλιά μου διεύθυνση στην Ιγουμενίτσα. Γιατί το κάναν αυτό? Το κάναν αυτό ώστε να στήσουν τη δίκη και εγώ να μην είμαι παρόν. Έτσι λοιπόν, στις 18 Μαΐου του 18, χωρίς να μου έχει γνωστοποιηθεί ότι δικάζομαι, με δικάσανε ερήμην. Οι δύο λοιπόν αυτοί δικαστές, ο Ιωάννης Τζαφέστας και η Ανδρομέδα Στεφανίδου, για το πλημέλημα της εξύβρισης, και ενώ ο νόμος ορίζει μέχρι ένα έτος, συνήθως οι δικαστές λένε να ζητήσει ο ένας συγγνώμη στον άλλονα ή δίνουν 10-15 μέρες με αναστολή, για μια πράξη που δεν έκανα ποτέ και για τη φράση η οποία με κατηγορεί η γραμματέας της Ανδρομέδας Ιχθυοκαλλιέργειες, άντε μωρή που ξύνεις τα παυτά σου, να με συμπαθάτε, οι δικαστές με δικάσανε με 5 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και έφεση. Μια απόφαση η οποία δεν έχει καθόλου μα καθόλου καμία λογική. Όσον αφορά για το πλημέλημα της απειλής, ότι ήθελα να την απαγάγω, και με μόνα στοιχεία ότι πήγα και της είπα ότι θα την απαγάγω, αν είναι δυνατόν, και ενώ αυτό το πλημέλημα που δεν το έχω κάνει δικάζεται μέχρι ενός έτος από τον νόμο, οι δικαστές αυτοί μου δώσανε άλλα 5 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και έφεση. Μία ποινή πέρα από κάθε λογική. Μία ποινή όπου δείχνει ξεκάθαρα το δικαστικό κύκλωμα που με δίκασε, αλλά και μαύρες διαδρομές από πίσω συμφερόντων και χρήματος. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η απόφαση αυτή δεν μου γνωστοποιήθηκε από τους δικαστές και έτσι λοιπόν εγώ με 10 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και έφεση κυκλοφορούσα στην κοινωνία χωρίς να το γνωρίζω. Πώς μου γνωστοποίησαν αυτή την απόφαση? Μετά από 6 μήνες με πήρανε τηλέφωνο από το δικαστικό μέγαρο Ιγουμενίτσας και μου είπε η γραμματέας της εισαγγελέας ότι κύριε Λοβέρδο έχετε 10 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και έφεση στο συμψηφισμό 7. Να είστε καλά για την έκπτωση. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά και αφού βρήκα τη δύναμη να δημοσιοποιήσω όλο αυτό το έγκλημα που έγινε εις βάρος μου, η κυρία Ανδρομέδα Στεφανίδου μπαίνει σε διορθωτική αφού έχει γράψει στην αρχική απόφαση ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εγκλήματα που έχει διαπράξει. Ποιο είναι το έγκλημα που έχω διαπράξει? Η απειλή και εξύβριση. Επίσης είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν δικάστηκα είχα λευκό ποινικό μητρό, χωρίς να έχω μηνυθεί ποτέ από κανένα πολίτη και χωρίς να έχω μηνύσει ποτέ κανέναν πολίτη. Έτσι λοιπόν η κυρία Στεφανίδου προβαίνει σε διορθωτική. Ο κύριος Τζαφέστας δεν μου έχει κάνει την τιμή να μου απαντήσει ακόμα και αναφέρει ότι η ίδια είπε 5 και 5 μήνες και δεν άκουσε καλά η έδρα και έγραψε 5 και 5 χρόνια. Μόνο που εδώ φαίνεται ο πανικός της εισαγγελέως, μιας και ακόμα αν είπε 5 και 5 μήνες, γιατί δεν έβαλε αναστολή και έφεση στη διορθωτική της. Επίσης, κρατηθείτε, όπως αναφέρει η κυρία εισαγγελέα στη διορθωτική της, λέει ότι η δίκη, στην οποία δεν καλέστηκα, η στημένη αυτή δίκη, ότι έγιναν όλα υπό καθεστώς ιδιαίτερης βιασύνης, διότι ο πρόεδρος κύριος Τζαφέστας βιαζότανε να προλάβει το πλοίο προς την Κέρκυρα. Αν είναι δυνατόν.
και αυτά τα χαρτιά μου τα στέλνουν στο σπίτι μου. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Όλα αυτά έγιναν γιατί οι δύο δικαστές θέλαν να κάνουν πλάτες και αβάντα στην Ανδρομέδα Εκτιοκαλλιέργειες, η οποία ανήκει σε δύο πολυεθνικές, τη Μουνταμπάλα και την Αμέρα, και θα έπρεπε εγώ να αφιβωθώ ώστε να σταματήσει η δημοσιότητα για την υπερβολική χρήση σε τόνους της καρκινογόνου φορμόλης, αλλά και άλλων εγκλημάτων, όπως είναι ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται στα ελεύθερα ψάρια, χρήση αντιβιωτικών, ξενικά είδη που πουλούνται για ντόπια, τόνοι τοξικών χρωμάτων που πέφτουν μέσα στη θάλασσα από τα πλυντήρια και άλλα πολλά. Γιατί αυτοί οι δικαστές το κάναν αυτό? Γιατί οι δύο δικαστές αυτοί είναι σε επαφή με αυτή την εταιρεία, δεν εξηγείται αλλιώς. Θα πρέπει να ελεγκτούν τα τηλέφωνά τους. Θα πρέπει να ελεγκτούν το τι εμβάσματα έχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μη, διότι δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς αυτή η πράξη τους. Γιατί το κάναν αυτό αυτοί οι δικαστές? Γιατί είδαν ότι εγώ δεν κάνω πίσω, ούτε συναγωγή που μου κάνανε, ούτε πέφτω ψυχολογικά και αντέχω οικονομικά. Έτσι λοιπόν προσπάθησαν να μου βάλουν άλλο ένα μαχαίρι και μια θηλιά στο λαιμό, λέγοντάς μου ότι έχω 10 χρόνια φυλακή για κάτι που δεν ισχύει και κάτι που δεν έκανα. Επίσης, τι θέλαν να κάνουν? Θέλαν με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το να με τρομοκρατήσουν, για να πάψω να ενημερώνω το λαό, να φέρουν την πίεση και στην ίδια μου την οικογένεια. Μιας και μένω με τη μικρή μου ανιψιά, τη γυναίκα μου, τον αδερφό μου και τη γυναίκα του αδερφού μου μαζί με τη μητέρα μου. Έτσι λοιπόν, σίγουρα ένα σπίτι, όταν έχει ένα γιο, έναν αδερφό, έναν άνθρωπο, ο οποίος δέχεται 10 χρόνια φυλακή, είναι ένα μέσο πίεσης απέναντι όχι απλώς σε μένα, αλλά και στην ίδια μου την οικογένεια. Οι δύο αυτοί οι δικαστές ουσιαστικά δεν σεβάστηκαν τίποτα και βιάσανε την ψυχή μου. Συναγωγή που έχω κάνει έχει γίνει επίδοση της αγωγής αυτής και στα δύο αρμόδια υπουργεία. Αυτή τη στιγμή που με ακούτε, ίσως οι υπουργοί να έχουν διαβάσει τα κατορθώματα αυτών των δικαστικών. Και ενώ αυτοί οι δικαστικοί θα έπρεπε να είχαν εξηλωθεί, θα έπρεπε να είχαν δικαστεί και θα έπρεπε ήδη να είχαν φυλακιστεί, είναι ελεύθεροι, πήρανε προαγωγή και δικάζουνε πολίτες. Έτσι λοιπόν, περιμένω τους δικαστές στην Κέρκυρα να δικάσουνε τους δικαστές. Στην Κέρκυρα έχει έρθει και ένα νέο δικαστήριο, όπου αφού οι Ανδρομέδα Εκτιοκαλλιέργειες και οι Πολυεθνικές χάσανε την αγωγή του 1 εκατομμυρίου ευρώ και άλλα πράγματα που μου ζητάγανε, κάνανε έφεση. Και πίσω από την πλάτη μου, αυτά τα 10 χρόνια φυλακής όπου είχα δεχτεί για πλημελήματα από τους δικαστές που ανέφερα, τη βάλανε μέσα στην αγωγή, αυτή είναι η αξιοπρέπειά τους, για να με δείξουν ως επικίνδυνο και να την κερδίσουν. Και τώρα έχουνε μούτρα και κάνουνε έφεση. Είμαι περίεργος να δω τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Κέρκυρας. Τα χρήματα δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει ένα δικαστήριο και να καθίσουν αυτοί οι δικαστικοί στο σκαμνί και να λογοδοτήσουν. Αλλά οι δικαστικοί στην Ελλάδα είναι στο απειρόβλητο και δικάζουν τους φτωχούς, τους ανήμπορους και τους τίμιους που κρατάνε αξιοπρέπεια. Φυσικά, για αυτή μου την κίνηση ενημερώνω την κοινωνία, η οποία με στηρίζει, και δεν λειτουργώ με ένα ποσοστό ώστε να αναφέρω πράγματα που θέλω εγώ και πράγματα να τα κοινώ πίσω από την πλάτη της για το όφελός μου. Ό,τι χρήματα κερδιθούν από αυτό το δικαστήριο θα δοθούν ένα μέρος στον πρωτογενή τομέα για να κάνουμε κάτι σωστό σε αυτόν εδώ τον τόπο, και ένα μέρος των χρημάτων θα δοθεί σε οικογένειες όπου τα παιδιά τους έχουν καρκίνο. Και όχι σε οργανώσεις πλωσίων που νοιάζονται δήθεν για τις φτωχές οικογένειες, αλλά σε οικογένειες όπου θα πάω εγώ και δέχομαι πλήθος μηνυμάτων στο προσωπικό μου προφίλ: μη μας πουλήσεις, το παιδί μου έχει λευχαιμία 5 χρονών, έχασε το παιδί μου 4 χρονών από λευχαιμία, δίνω μάχη με τη λευχαιμία, μην κάνεις πίσω, Χρήστο, σε στηρίζομαι. Έτσι κι εγώ, με ό,τι χρήματα κερδιθούν, θα στηρίξω αυτές τις οικογένειες. Να δώσω για άλλη μια φορά τη δύναμή μου στη μάνα, στη Μαρία Χουρδάκη, όπου έχασε το παιδί της τον Νίκο Τζανετόπουλο, σε μονή βουτιά θανάτου στη ιχθυοκαλλιέργεια της Ρόδου, και να αναφέρω προς την κοινωνία ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και ότι ό,τι στις δικαστικές διώξεις και να στέλνουνε,
Ούτε θα πουλήσω, ούτε θα σπάσω. Ψυχολογικά και όσο μπορώ οικονομικά. Γιατί από τη στιγμή που κατέχω τη γνώση και έχω την αξιοπρέπεια, είναι υποχρέωσή μου να προχωρήσω, κυρίως για τα παιδιά αυτού του τόπου. Ευχαριστώ οποιοδήποτε άνθρωπο αφιέρωσε το χρόνο του για να με ακούσει. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλο τον κόσμο και επίσης να προσπαθήσουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο να προστατεύσουμε την παραγωγή μας και να αναλάβουμε εμείς τα ηνία και να μην περιμένουμε από πολυεθνικές να κάνουν αυτές τις δουλειές. Επόμενος στόχος των πολυεθνικών ποιος είναι, αφού πήραν τα ψάρια τις θάλασσές μας, τα λιμάνια μας, τα αεροδρόμια και ό,τι κινείται σε αυτόν τον τόπο? Είναι άλλο ένα μεγάλο προϊόν που έχουμε και έχει μεγάλη αξία, όπου είναι το λάδι μας, όπου και εκεί σιγά σιγά θα δείτε ότι θα βάλουνε χέρι. Ελπίζω ο ελληνικός λαός να αφυπνιστεί και να προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο για την αξιοπρέπειά μας, για την παραγωγή μας. Να γνωρίζουνε τα Golden Boy, τα Αμερικάνικα και τα Αραβικά, αλλά και τα εδώ ντόπια τσιράκια Golden Boy, ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν είναι ούτε Αμπου Ντάμπι, ούτε Νιου Τζέρσεϊ, ούτε Καλιφόρνια. Σε αυτόν εδώ τον τόπο είναι η Καλαμάτα, το Αγρίνιο, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Πύργος, τα Τρίκαλα. Σε αυτόν εδώ τον τόπο θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς πρέπει να τον ορίσουμε και όχι αυτοί. Γιατί αυτοί αυτό που κάνουν είναι να σκλαβώνουν τις γενιές μας, να μας έχουν με μισθούς πείνας και να κερδίζουν δισεκατομμύρια από το προϊόν μας, από τον ήλιο μας και από όλα τα καλά που έχουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Να είστε καλά και πάλι.